Ένα άλλο θέμα που θα θίξουμε αυτή τη βδομάδα, αγαπητοί φίλοι, σαν πολύ επίκαιρο και καυτό, είναι αυτό που έχει σχέση με το σκάνδαλο που πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ξέσπασε με την αυτοκτονία ενός εφοριακού, ο οποίος προφανώς δεν μπορούσε, δεν είχε τις αντοχές, να αναλάβει την ηθική ευθύνη και όσων θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως θα ακολουθήσουν, αν δεν τα σκεπάσουν, για το θέμα του να καλύπτουν κανάλια και να καλύπτουν παραβιάσεις, κομπίνες, ένα σωρό πράγματα τέτοια. Το λέω αυτό διότι και γνώστης περισσότερων πραγμάτων είμαι, όπως και στο site έχω αναρτήσει πάνω από 8-10 μήνες μια υπόθεση, την οποία κρατάω όσο μπορώ περισσότερο, γιατί δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν η πολιτική και η δικαστική εξουσία παίξει το ρόλο της, γιατί είναι σοβαρή υπόθεση αυτή. Και θέλω να πω ότι αυτό με την αυτοκτονία, το σκάνδαλο που βγήκε στην επιφάνεια, συν τα όσα γνωρίζω εγώ και γνωρίζουν και μερικοί άλλοι, και συμβαίνουν γενικώς πολλά τέτοια, είναι τόσο πολλά που είναι ένα ακόμα πλήγμα για την οικονομία, ένα πλήγμα που συνετελέστη, ένα πλήγμα που ανήκει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν βέβαια, σε αυτή την κυβέρνηση την προηγούμενη που τα έκανε τόσο θάλασσα, αφού και η ίδια ήταν μέσα στα δικά της φύκια, τα όχι καθαρά φύκια, μπλεγμένη, όπως αποδείχθηκε και όπως θα αποδειχθεί και άλλο, αγαπητοί φίλοι. Λέμε λοιπόν ότι πραγματικά υπάρχουν δύο κενά στην υπόθεση αυτή που λέγεται κανάλια, ΜΜΕ και η ευνοιοκρατία που ακόμα καλώς κρατεί σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή το κράτος δεν είναι τόσο αυστηρό και τόσο ακέραιο όσο πρέπει στην κομπίνα ή στο ρόλο που παίζουν τα μέσα αυτά. Είτε γιατί υπάρχουν διαπλοκές που είναι μάλλον υπαρκτές και πάντα υπήρχαν, είτε γιατί υπάρχουν μέσα γνωστοί γνωστών και όλοι μαζί είναι μια αλυσίδα που ο ένας ενώνεται με τον άλλον και ο ένας σκουντάει τον άλλον, είτε γιατί υπάρχει ένας χαζός φόβος ότι από το να έχω ένα κανάλι εναντίον μου, καλύτερα να το έχω υπέρ εμού. Όλα αυτά είναι λάθη, διότι αν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός και μια νομοθεσία βάζει κάτω, μάλλον θυσιάζει την ακεραιότητά του, το κόμμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, σκεπτόμενος έτσι τόσο ελαφρά ότι δεν βαριέσαι κανάλι να μπορεί να το χρειαστεί στο κάποτε, αυτό είναι λάθος. Γιατί πρώτον, το μήνυμα από αυτούς που χάνεις, που αντιλαμβάνονται τι ρόλο παίζεις, είναι πιο πολλούς, είναι πιο βαρύ το τίμημα από αυτούς που θα κερδίσεις αν ένα κανάλι πει μια καλή κουβέντα για σένα. Άλλωστε, τα κανάλια έχουν χάσει πια την αξιοπιστία τους, δεν τα σέβεται και δεν τα πιστεύει κανένας, και αν σε διαφημίσει ένα κανάλι, μάλλον αρνητικά αποτελέσματα θα εισπράξεις. Ότι θα πει, α, σε υποστηρίζουν αυτά τα επέσχυντα μέσα, άρα μέσα στο κόλπο είσαι κι εσύ. Πέραν τούτου όμως, οτιδήποτε δεν σέβεται τις αρχές και τις αξίες και τους νόμους ενός τόπου, γκρεμίζει τον τόπο και γκρεμίζεται και ο ίδιος μαζί. Δεν υπάρχει λοιπόν απειρόβλητο και δεν υπάρχει ζώνη προστασίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και θα φανεί τώρα εδώ και στο σκάνδαλο που θα παρουσιάσω εγώ και στο σκάνδαλο που τρέχει αυτές τις μέρες με την αυτοκτονία του εφοριακού και η Ευρώπη που θα πάρει χαμπάρι δι' αυτών ήδη ημών του τι συμβαίνει εδώ μέσα και γιατί λείπουν τα λεφτά και ποιοι τα πήραν και τι κομπίνα και τι παίζει εδώ στην Ελλάδα και χάνονται λεφτά που έπρεπε να εισπραχθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους καλύτερο είναι να προλάβουμε, μη συμβούν αυτά και επιτέλους να αποφασίσει μια κυβέρνηση να είναι κυβέρνηση του τόπου και όχι των συμφερόντων και της παροπίδας, και ένας πρωθυπουργός να είναι πρωθυπουργός με πυγμή και να μην σαλιαρίζει, να μην συμβιβάζεται, να μην τακτοποιεί, να μην κλείνει τα αυτιά του σαν το καραμαλί και να παίζει με τα παιχνιδάκια, διότι η εξουσία και η διακυβέρνηση μιας χώρας δεν είναι παιχνιδάκι. Λέμε λοιπόν, θα περιμένουν τις εξελίξεις αυτές με την αυτοκτονία του λογιστή, να βγει το κανάλι που τα άρπαξε, και είμαι έτοιμος να καταθέσω στην κυβέρνηση τα φοβερά στοιχεία που έχω, δεν τα έχω γνωστοποιήσει όλα και στους ενδιαφερομένους, για να βγει
τι άλλο παίζεται σε άλλα κανάλια, σε άλλες καταστάσεις εξαιτίας των οποίων βούλιαξε ο τόπος, γιατί ο τόπος βούλιαξε. Πολλοί λένε θα βουλιάξει. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι με όλα αυτά που έχουν κάνει βούλιαξε και θα με θυμηθείτε και θα το δείτε και θα ξαναπούμε από εδώ, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.